Πες μου για το κλαρίνο του Ολυμπιακού τώρα. Το κλαρίνο του και Ολυμπιακού. Τον κύριο Θεοδωρίδη να βγαίνει στο Ισπανικό. Παίζει από όλου μήνε ΣΑΕΚ τελευταία αγωνιστική για να. Και ίσως θα πρέπει να γίνει απονομή με τον Δέοντα. Και το πέναλτι που δεν έδωσε στον Ολυμπιακό. Να γίνει απονομή με τον Δέοντα τρόπο. Ναι. Συγγνώμη, όχι ένα. Ναι. Ήταν ένα. Και να είναι 100% ναι. Αδιάφορο ο απονομημένο. Ναι. Ήταν και αυτό που έγινε στον Κούτρι. Τον Κούτρι. Πάει την μπάλα, του παίρνει τα πόδια ναι. Ο Χου. Χου. Εντάξει, Άντερσον, Χου, δύο. Δύο. Ναι. Το άλλο με το χέρι, ο ναι. Ποντοές, ωραίος βολεϊμπολίστας, να διώξουμε τον Στεφάνου από υποδοχεία και να βάλουμε αυτόν. Παίξτε μπάλα θα σας πούνε. Κάντε ομάδα και παίξτε μπάλα. Έτσι μπάλα, λέγατε. Άκου, άκου. Παίξτε μπάλα. Όταν δεν παίζουνε, το λέω εγώ. Ναι. Μπάλα παίζανε. Ναι. Απλώς ναι. Ήτανε φλίαρι. Φλίαρι ήτανε. Φλίαρι. Μιλάγαν πολύ. Αλλά αντάλλον. Ναι, μάλιστα. Και μάλιστα εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι όσες πάσες πήγαιναν στον Ασαριφάρ του πήγαιναν στην πλάτη. Αλλά το ξεπερνάω και αυτό. Ξεπέρνα το. Ξεπερνάω και το Φορτούνι που από 1,5 μέτρο έστειλε την μπάλα έξω. Ναι, το θέλει η σταντάργη λίγη να το δώσετε. Και να πάρετε δεκάρι. Να πάει στο καλό. Ναι, να πάρετε δεκάρι. Λοιπόν, θα πω εγώ τώρα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Να το τελειώσω. Τέλειωστο. Και κάνανε και ένα τρίτο πέναλτι. Που του μάζεψαν πόδια, χέρια και ό,τι είχε του πιτσιρικά αυτού του Νικολάου, ο οποίος δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Θα πάει στον Άρη, δεν έχω. Τα έχουμε πει αυτά, ναι. Ναι. Το θες. Λοιπόν, δεν έχω καμία κάψη. Κανένα από τα τρία, όχι ότι κόπτομαι εγώ προσωπικά σαν Ολυμπιακός για τα πέναλτι, απλώς θα αναφέρω για την ιστορία. Η ομάδα φέτος, μάλλον από πέρυσι το Φλεβάρι, είναι κάκιστη. Δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός. Άρα οι δικαιολογίες της διαιτησίας. Οι παίχτες ναι, για πέστα. Δικαιούνται να φοράνε τη φανέλα μέσα. Πες τα σακούνε κάτω, ναι. Με τέσσερα αστέρια. Ναι. Εγώ σας είχα πει από την αρχή, προσέξτε, μην αποδυναμώνετε την ομάδα ή φέρτε κάτι ανάλογο. Δεν είδα τίποτα ανάλογο. Πες τον κύριο Μαρινάκη, ακούει, για λέγε. Είδα το χάσει. Χάσει, ένα. Ο οποίος στην αρχή μας έδειχνε καλό, σημείων έκανε, έδινε οδηγίες. Είδα τον Έχελ 2, όρθιος και λοιπά. Λέγε, ναι. Μετά κάθισε στον πάγκο, τα φόρτωσε στον Κόκορα, ήρθε ο Λεμονής ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος. Μας είχε πρώτους βέβαια ο Τάκης, πρώτους στο τέλος του πρώτου γύρου και μετά λέει σηκώνουμε το βάρος να τον διώξουμε για να φέρουμε τον κύριο αυτόν τον Χοντρούλη, πώς το λέγανε, τον Γκαρσία, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Αυτό που έκανε τον πεθαμένο. Αυτό ναι. Ναι. Δεν τον έκανε, του ήρθε στο κεφάλι. Εντάξει, απαγορεύεται ναι. Αυτό, απαγορεύεται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ό,τι λέω, κανονισμός λέω εγώ, δεν... Λοιπόν, φέρανε αυτόν, πες τον πρόεδρο. Βούλιαξε την ομάδα. Πες τον πρόεδρο. Τον πρόεδρο λέω, κύριε Μαρινάκη, βούλιαξε την ομάδα. Μετά μου κάτσατε εκεί στον πάγκο τον Κόντι. Ο Κόντις δεν ξέρω, έχει δίπλωμα προπονητή, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν φωνάζατε με ένα τσάμπα. Ναι. Τσάμπα, δηλαδή πιο καλά θα, πιο καλά θα τα έκανα εγώ. Ναι. Πιο καλά, δηλαδή το Σισε σήμερα θα τον έβαζα με τον Έγκελς. Ναι. Και όχι τον Νικολάου. Ναι. Βέβαια θα μου πείτε ότι σαν εταιρεία μπορεί να θέλετε να, δείτε. Να το πουλήσετε, ναι. Δεν ξέρω. Και πρέπει να, τον, να του κάνετε μια promotion, έτσι, μια παρουσίαση. Μάλιστα. Αλλά εγώ τι φταίω, ας πούμε, να κάθομαι τώρα να ακούω ότι πώς καταντήσατε. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για κατάντια. Εδώ γίνεται θέμα ότι θα χάσει στο ξυλίκι και πανηγυρίζουν οι μη Ολυμπιακοί ότι χάσαμε. So what? Άρα κάτι πρέπει να κάνετε. Πρέπει να φέρετε τέσσερις καλούς. Λοιπόν. Πέντε, τουλάχιστον το ξαναλέω, πέντε. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες. Είναι πολύ αγαπημένος. Τι έπατε,
Έχω ένα σπίτι και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.